Καλημέρα. Όντως, 7 άτομα ήμασταν στο θέατρο. Μάλιστα. Καθόμουν στις πρώτες θέσεις. Μάλιστα. Και πήρα στον Κωστάκη, όντως έτσι ήταν στην πρεμιέρα. Μάλιστα. Είδες. Και σου στέλνει την αγάπη. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Η κυρία, δεν την ξέρω. Αν ήταν η κυρία Περιάνδρου, υπήρχαν νομίζω 2 ή 3 άτομα μπροστά. Και εμείς όταν βγήκαμε να κάνουμε τις γριούλες, οι οποίες είναι αξιαγάπητες. Δηλαδή, όταν βγούμε να κάνουμε με τον Ανδρέα παράσταση, παιδιά. Και μόνο, μόνο με τις παύσεις μας, και εμείς το εκμεταλλευόμαστε αυτό το πράγμα, μόνο με την παύση μέχρι να βγει η μία και να κοιτάξει την άλλη, αρχίζει και γελάει ο κόσμος. Και αυτοί οι 3 που καθόντουσαν μπροστά, τους άλλους 4-5 δεν τους έβλεπα. δηλαδή πέθαναν. Σκορπία διαδήλωση ήταν και δηλαδή. Και εμείς, να σου πω και κάτι, επειδή κάνω χρόνια αυτή τη δουλειά. Αχρόνια. Εγώ, Ανδρέα, δεν έχω κάνει παραστάσει, να ξέρει ο κύριος Χαϊκάλης. Μέχρι τώρα στα χρονικά που είμαι περίπου 45 χρόνια με 160 θεάτες. Όχι, ποτέ μου δεν έχω κάνει παράσταση. Ούτε με 7 θεάτες. Και είπαμε να κάνουμε την παράστασή μας και σαν πρόβα, ας πούμε, για να δούμε πώς θα πάει. Και την κάναμε. Λοιπόν, ο κόσμος μπροστά στα καθίσματα, η κυρία Περιάνδρου, τώρα μάθαμε και το όνομά της, γελούσε ακράτητα. Μέχρι που. Εγώ με τον Αργυρίδη έχω τόση μεγάλη χημεία που ούτε καν να τον κοιτάξω. Δηλαδή, αν απευθυνθώ και ήθελα εγώ να πάω να κάτσω δίπλα τους, το κάνω πολλές φορές, κάθομαι δίπλα από τον θεατή και αρχίζω και μιλώ. Και γελάω, αφού εγώ έχω το μικρόφωνο. Είναι η κοπέλα λέει, που είχε τα γενέθλια εκείνη τη μέρα. Μάλιστα. Μπράβο. Τη ρώτησα και είχε τα γενέθλιά της και της κάναμε και γενέθλια. Happy birthday. Αυτή. Είπαμε. Τώρα όμως κάτσε, μπαίνει και ένα άλλο θέμα όμως, Κωστάκη. Ναι. Έγινε μια προσπάθεια. Ήρθανε ονόματα μεγάλα. Ναι, ναι. Όχι εγώ... όλα, και εγώ θέλω να ρωτήσω γι' αυτό. Η Ελένη Φιλίνη, γιατί δεν ήρθε τελικά. Η Ελένη Φιλίνη, μας είπαν τότε που δεν ήρθε ότι είχε κορονοϊό. Τελικά δεν ξέρω αν ήταν και αυτό. Ήρθαν αυτοί που ήρθανε. Αν ήταν αλήθεια, μετά είπε η Φιλίνη ότι είχε ένα πρόβλημα με τη μέση της. Γενικά δεν ξέρω από την αρχή δεν έκατσε όλη η ιστορία αυτή. Ναι. Αλλά εγώ σου λέω ότι ήρθαν αυτοί, όποιοι ήρθανε. Καλή όχι, τους κρίνει ο κόσμος, όχι εγώ. Συμμετείχε κάποιοι Κύπροι ηθοποιοί, εσύ και κάποιοι άλλοι, ο Παύλος, Χαπούπης και άλλοι. Μείνατε χωρίς δουλειά όμως. Ναι, μείναμε και χωρίς δουλειά και χωρίς λεφτά. Α, δεν πληρωθήκατε από αυτό. Ναι, αυτό εμένα, τι γίνεται τώρα. Εμένα ο Κούλης ο Κωνσταντίνου, κακοφανισμένος μαζί μου, γιατί βρήκα και πήγα την αλήθεια, δεν με πήρε μισό τηλέφωνο να μου πει ακόμα. Ρε Κωνσταντίνη, σταματούν οι παραστάσεις. Ξέρεις ποιος με πήρε. Με έπαιρναν τηλέφωνο, σου λέω, τις προηγούμενες νύχτες. Από την καινούργιο και από την πρωινό. Και μου λέει μία, ξέρεις Κωστάκη, θα βγεις σε εμάς να μην βγεις στο Λιάνκα. Τους λέω εντάξει. Και επειδή είχα βγει και έκανα μια μικρή δήλωση στο Λιάνκα, λέω εντάξει, θα βγω και στην καινούργιο. Και στην καινούργιο με έπαιρνε μια Κύπρια δημοσιογράφος, η Έλενα Θεοδόρου, πώς τη λέγανε. Δεν την ήξερα την κοπέλα. Μετά έμαθα ότι είναι αυτή που εμφανίζεται κιόλας στο πάνελ. Και μου ήταν αρκετά συμπαθής. Ναι, και τη λέω, Ελένα μου, την πήρα τηλέφωνο στο προσωπικό και τη λέω, Ελένα, δεν θέλω να βγω. Είμαι σε αυτή την πίεση να μην δω συνέχεια και τέτοια πράγματα. Και το κατάλαβε. Ναι. Παίρνω και το παιδί που ήταν απέναντι στον Λιάνκα και του λέω, δεν θέλω να βγω με καμιά κυβέρνηση. Πέστε τους έτσι και έτσι και σε παίρνω. Επειδή τα έχεις προγραμματίσει, έχεις βάλει τα βίντεο σου, έχεις ετοιμάσει κάτι για μένα, ξέρω εγώ. Μη σε φέρω σε δύσκολη θέση. Μα μου λέει, δεν μπορείς να βγεις τηλεφωνικά. Του λέω, δεν θέλω. Την επόμενη μέρα το πρωί με πήρε ο ίδιος και μου λέει, ξέρεις, πήρε με τώρα ένα μήνυμα ότι ακυρώνονται οι παραστάσεις. Από πού το πήρε το μήνυμα? Από τον κύριο Κούλη. Λέω και εγώ, εντάξει, εμένα θα με πάρουν και εμένα, λέει. Θα με πάρουν. Ναι, ναι. Δεν με πήραν. Δεν με πήραν. Και μάλιστα η ανακοίνωση του Κούλη λέει ότι συνεννοημένοι με τους καλλιτέχνες, όλους, αναβάλαμε τις παραστάσεις λόγω του ότι υπάρχουν 2 κρούσματα κορονοϊού. Στους συνεργάτες μέσα, στους τεχνικούς. Ναι. Εσύ, δύο από τους 7, που ήταν στο θέατρο είναι τηλεθεατές μας. Ναι. Η κυρία εδώ, μπράβο, Γεωργία Βραχίμη. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ που το κάνεις αυτό. Η κυρία Γεωργία Βραχίμη λέει, εγώ ήμουν, λέει, στο θέατρο τη δεύτερη παράσταση. Μάλιστα. Η καλύτερη ήταν, λέει, ο Κωστάκης Καργυρίδης. Έτσι, η μπράβο. Μέτρη. Ο Χαϊκάλης, μάλιστα, λέει, ήταν ιδιότροπος και έκανε παρατήρηση μιας κοπέλας να σβήσει την κάμερα, λέει, ότι ενοχλούσε το φως του μικρού κινητού. Ναι. Και θέλω να πω ακόμα μια αλήθεια. Χωρίς να κατηγορώ τον Παύλο Χαϊκάλη. Τον οποίο τον Παύλο τον ξέρω και εγώ σαν Παύλο Χαϊκάλη. Εξαιρετικός ηθοποιός. Ωραίος, κωμικός. Την ημέρα της πρεμιέρας, εγώ καθόμουν με τον Ανδρέα τον Αργυρίδη στο αυτοκίνητό του
πριν έρθει το λεωφορείο που έφερνε τους Έλληνες, τους Ελλαδίτες ηθοποιούς, γιατί Έλληνες είμαστε όλοι, πάρκαρε το λεωφορείο, εγώ με τον Ανδρέα μέσα στο αυτοκίνητο μιλούμε τώρα, το αυτοκίνητο το έξω στο πάρκετο και περιμένουμε. Οπότε δεν περνάν μισό λεπτό, ένα λεπτό και ακούω κάτι φωνές. Και λέω στον Ανδρέα, μα εμείς έξω τώρα, έξω από το ξένιο, ναι. Η απόσταση που έχει από το πάρκι μέχρι τη σκηνή πρέπει να είναι και 300 μέτρα. 300 μέτρα, έχει μεγάλη πίστη. Λοιπόν, και ακούω φωνές και του λέω κάτι συμβαίνει, ακούω ένα καυγά. Όχι, μου λέει ο Ανδρέας, είναι πιθανώς να βάλουν να κάνουν πρόβα, μου λέει, και βάλα. Λέω, μα δεν έχουμε έτσι κομμάτι, έτσι τραγούδια, έτσι πράγματα, ναι, μες στην παράσταση. Και προσπαθώ να πάω, φεύγω από το αυτοκίνητο και πάω. Και ήταν ο κύριος Χαϊκάλης, ο οποίος δεν φώναζε, ούρλιαζε. Όταν σου λέω δεν φώναζε, είναι διαφορετικό να υψώσω τον τόνο της φωνής μου και να σου πω, Ανδρέα, με ποιο τα είχε, κάτσε ήσυχα. Με ποιο τα είχε. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Μάλιστα. Φώναζε γιατί δεν. Λέει τώρα και η κυρία ότι ήταν ιδιότροπος. Ναι, γιατί δεν είχε καμαρίνη. Ναι. Τέλος πάντων. Πώς πας, ρε παιδί μου, την ημέρα της πρεμιέρας να κάνεις ψυχολογικά ράκος όλους τους συναδέλφους σου και να φωνάζεις. Ναι. Ποιος είσαι. Με το ίδιο πράγμα θα μπορούσα να φώναζα κι εγώ. Πάντως ο με τα 45 χρόνια σίγουρα θα μπορούσε να το κάνεις. Ναι, αλλά δεν το κάνω. Δεν το κάνω αυτό. Όχι, το πράγμα. Ο Κούλης ο Κωνσταντίνος έχει ανεβάσει καλές παραγωγές. Και εξαιρετικός παραγωγός. Μα εγώ τον Κούλη τον σέβομαι. Σε πολλές παραγωγές. Μα εγώ τον Κούλη τον σέβομαι. Έτσι. Και τα 7 άτομα, Ανδρέα μου, από τον Κούλη Κωνσταντίνου το έμαθα ότι ήταν 7. Τώρα έβλεπα λίγο κόσμο, αλλά δεν ήξερα. Μπορεί να ήταν 10, μπορεί να ήταν 25. Μπορεί να βάλει τώρα. Λοιπόν, και μου λέει ο Κούλης φεύγοντας, μου λέει Κωνσταντί. Είχαμε 7 άτομα, δεν τράβηξε, σκέφτομαι να το σταματήσω. Του λέω, Κούλη μου, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, σωστό. Εγώ του λέω, αν ρωτάς την γνώμη μου, ναι, σταμάτα το και όταν θα περάσει ο κορονοϊός, το Πάσχα, το καλοκαίρι, το κάνουμε. Αφού είναι ωραία παράσταση. Εκεί έμεινε. Τη δεύτερη μέρα, πάλι βλέπουμε ότι δεν υπήρχαν εισιτήρια. Υπήρχαν 15-16 εισιτήρια. Άρα, 7 και 16, 23. Μετά, αφού θέλετε να πείτε ψέμα, ρε παιδιά, ότι είχατε 500 άτομα, ότι είχατε 140, γιατί δεν με πήρατε με μισό τηλέφωνο να μου πεις, Κωστάκη, να λες και εσύ 140. Σωστό. Που δεν θα έλεγα, Ανδρέα, δεν θα έλεγα. Απλά δεν θα βγαίνεις. Σταμάτα, τελείωσε τα ψέματα. Είσαι έχω πει 1000 ψέματα παλαιότερα. Έτσι. Έχω ένα όνομα, δεν θέλω, δεν το βλέπω. Άσε λίγο να χαλαρώσουμε, αγόρι μου. Όχι, ρε παιδί. Βάλε μια ανωτελεία. Γιατί να πάρω. Πες ένα ανέκδοτο, σε παρακαλώ. Όχι, εδώ μου στέλνουν μηνύματα ο κόσμος. Είναι παλαβό αυτό που συμβαίνει. Να σου πω. Και μου λέει, σας παρακαλώ, ένα ανέκδοτο να πει. Να σου πω.